Καλημέρα, καλημέρα. Που είσαστε εδώ. Να είστε καλά. Πάμε πρώτα στον Κώστα να μας δώσει το ρεπορτάζ και αμέσως μετά το σχόλιο από εσάς. Καλημέρα και από εμένα και πάλι. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Λαύριο, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που χθες είχαν σταθμεύσει λίγο μετά τις 3:20 το μεσημέρι το βανάκι της χρηματαποστολής τα δύο μέλη της εταιρείας Security. Τέσσερις οι δράστες, σύμφωνα με τις πληροφορίες της συγκεκριμένης ένοπλης ληστείας, φαίνεται ότι είχαν σχεδιάσει αριστοτεχνικά τις κινήσεις τους, γνώριζαν το δρομολόγιο που ακολουθούσε το βανάκι της εταιρείας της χρηματαποστολής, ήξεραν ότι ο τελευταίος σταθμός είναι το συγκεκριμένο υποκατάστημα πολύ γνωστής εταιρείας παιχνιδιών και ότι όλα τα χρήματα θα είναι συγκεντρωμένα. Η πρώτη τους κίνηση ήταν να κινητοποιήσουν επί της ουσίας το όχημα, σκάζοντας τα λάστιχα και πετώντας ένα βομβίδιο το οποίο είχε μπογιά στον μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, με πολεμικό τυφέκι, ο Καλάζνικοφ ακινητοποίησαν τον υπάλληλο που έβγαινε από το κατάστημα, κρατώντας σάκους με χρήματα και ανάγκασαν τον δεύτερο, τον οδηγό του οχήματος, να ανοίξει τις πόρτες και να παραδώσει και τους υπόλοιπους σάκους. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 16 συνολικά σάκους που περιέχουν πάνω από ένα, ίσως και 1,5 εκατομμύριο ευρώ, καθώς τα δύο μέλη της χρηματοποστολής δεν είχαν βάλει τα χρήματα στις ειδικές βαλίτσες, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, οι οποίες μάλιστα απελευθερώνουν χρώμα σε περίπτωση παραβίαση. Αν πάει κάποιος δηλαδή να τις ανοίξει χωρίς τους κωδικούς και το κλειδί το οποίο υπάρχει. Και γι' αυτό θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια κενά ασφαλείας. Να πούμε επίσης ότι το όχημα το οποίο χρησιμοποιείται είναι μεν θωρακισμένο, έχει μια ελαφρή θωράκιση, είναι όμως σχετικά παλιό, είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο εξετάζουν οι αρχές. Δεν έχει βρεθεί ακόμα το όχημα, ή τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε από την αστυνομία, το οποίο χρησιμοποίησαν για την διαφυγή τους οι τέσσερις δράστες. Και να πούμε ότι την έρευνα πραγματοποιείται ο ΙΔΕΖΗ, ωστόσο ενημέρωση έχει και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για ευνόητους λόγους. Έχουμε δει κατά το παρελθόν συμμορίες που πραγματοποιούν τέτοιες ληστείες να κινούνται στις παρυφές του ένοπλου Αντάρτικου Πολέως. Πάμε λοιπόν με εσάς τώρα, κύριε Καλιακμάνη. Γιατί έχουμε και την ενεργοποίηση της Αντιτρομοκρατικής και ποια είναι τα περίεργα, αν έχετε εντοπίσει και εσείς περίεργα στοιχεία σε αυτή την υπόθεση? Εμείς είπαμε ότι ήταν βανάκι καθόλου ασφαλές, ήταν ένα παλιό, ένας μόνο ο οδηγός. Προφανώς κάποιοι παρακολουθούσαν και ήξεραν τις κινήσεις. Τι είναι αυτό που αυτή τη στιγμή ερευνάτε? Καταρχήν να πούμε ότι την έρευνα την έχει αναλάβει το ΙΔΕΖΗ. Τώρα εντάξει, αν ενημερώθηκε η Αντιδημοκρατική, είναι κάτι που γίνεται στα πλαίσια μιας έρευνας, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι οι οποίοι κάνουν μια ένοπλη ληστεία να είναι και τρομοκράτες, αλλά την έρευνα αυτή τη στιγμή την έχει το ΙΔΕΖΗ, για να ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, κινηματογραφική ληστεία, το πράσινο Civic έκλεισε από πίσω το βανάκι για να μην μπορεί να μετακινηθεί. Κατέβηκαν 4 άτομα, ο ένας έσπασε τα λάστιχα, ο άλλος έριξε χρώμα μπροστά στο μπαμπρίζ, τοποθέτησαν, πριν ρίξει το χρώμα, τοποθέτησαν ένα μηχανισμό ο οποίος προσωμίαζε ως εκρηκτικός μηχανισμός, φαινόταν ότι είχε δύο μασούρια δυναμίτη και ένα σύνδεσμο με καλώδια κλπ. Δεν ήταν εκρηκτικός μηχανισμός, προφανώς για να προκαλέσει, για να καταστήλει τις αντιδράσεις των ανθρώπων, των υπαλλήλων εκεί. Αφαίρεσαν 15 σάκους με χρήματα. Εγώ θα πω, η εμπειρία μου λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν κάποια πληροφορία οι ληστές. Πληροφορία εκ των έσω. Δεν μπορεί, ας πούμε, κάποιοι ληστές να έχουν παρακολουθήσει μια συγκεκριμένη χρηματοποστολή και να ξέρουν ότι αυτή η χρηματοποστολή έχει μαζεύει χρήματα από παντού και μετά τελευταίος σταθμός είναι, ας πούμε, τα τζάμπο, ενώ είναι γεμάτη χρήματα. Εκεί ξέρετε ότι πάντα υπάρχει υπάρχει κάτι, υπάρχει κάποιος που ενημερώνει. Κάποιος εκ των έσω. Αυτό όμως θα το δούμε στη συνέχεια της έρευνας, γιατί η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκινητό. Ψάχνει αρχικά, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, να βρει το πράσινο Civic. Μπορεί να το έχουν εξαφανίσει οπουδήποτε, γιατί το Λαύρο είναι μια περιοχή που έχει πολλά σημεία που είναι κατοίκητα, ναι. Θα μπορούσαν να το έχουν ρίξει μέσα στη θάλασσα. Θα το δούμε όμως. Δεν έχουν GPS, δεν έχουν κάτι. Δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη μέτρα όταν κουβαλάς τόσα χρήματα. Δεν θα έπρεπε τόσα χρήματα. Πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Συνήθως. Δεν θα έπρεπε. Καταρχήν αυτό που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Αυτές οι βαλίτσες που είναι δικές για να κουβαλάς χρήματα. Που αφήνουν και υλικό επάνω σε αυτόν που θα. Να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι φορούσαν άσπρες στολές, γάντια και χειρουργικές μάσκες. Ήταν καλά οργανωμένη ληστεία.
Ξέρουμε αν συνήθως αυτό το βανάκι που μετέφερε τα χρήματα υπήρχε ένας και μόνο οδηγός ή υπήρχαν και άλλοι και τη χθεσινή ημέρα τυχαία ή για κάποιο λόγο τέλος πάντων υπήρχε μόνο ένας. Αυτά είναι στοιχεία της έρευνας. Η αστυνομία το ειδεζεί φυσικά και ελέγχει να δει ποιοι ήταν οι οδηγοί, αν ήταν συγκεκριμένος οδηγός ή μάλλον συγκεκριμένοι υπάλληλοι που δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι συγκεκριμένοι γιατί δουλεύουν βάρδιες και αυτοί οι υπάλληλοι. Έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο, κύριε Καλιακμάν? Έχει ξανασυμβεί τέτοια ληστεία με αυτή τη λία, τέτοια κινηματογραφική όπως την περιγράψατε εσείς, αν παραπέμπει σε κάτι άλλο? Ναι, παλιότερα θυμάστε είχαμε ληστείες συνεχώς, είχαμε τη ληστεία της εβδομάδας. Τότε που είχαμε τις ληστείες των τραπεζών, μετά που τοποθετήθηκαν στις τράπεζες οι αυτόματες πόρτες, σταμάτησε αυτό. Μετά ήσαν να χτυπάνε τα ΟΠΑΠ. Υπήρχαν ληστείες παλιότερα με μεγάλες λίες, αλλά από τράπεζες και χρηματοπροστολές. Τόσα χρήματα, νομίζω, άλλη μία φορά, θυμάμαι πριν πολλά χρόνια. Πάντως ήταν μια καλοσχεδιασμένη ληστεία. Οι άνθρωποι αυτοί το είχαν σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια όλες τις κινήσεις και πέτυχαν το αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ ότι η αστυνομία θα φτάσει στα ίχνη της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καλιακμάνη, τον Κώστα Παπαδόπουλο για το ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλημέρα.